Φίλες και φίλοι του Μπεταράδες.gr, γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το τι είναι offside. Άντε να εξηγήσεις, τι να εξηγήσεις, δηλαδή, και τι να πεις. Δηλαδή φτάνεις σε ένα σημείο που έχει καταλάβει η γκόμενά σου τι είναι offside, έτσι. Ναι. Και κάθεστε να δείτε. Με το λάθος παράδειγμα. Δηλαδή κάθεστε να δείτε μαζί το τελικό, το έχει καταλάβει. Δηλαδή έχετε δει πολλά μάτς μαζί, τι έχεις εξηγήσει, ρε παιδί μου, προσπαθείς, κάτι δεν το καταλαβαίνει, είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί όπως είναι αντιστοίχως και εμάς κάποια πράγματα δύσκολα που τα οποία ασχολούνται οι γυναίκες. Και κάθεστε να δείτε μαζί με την κοπέλα σου το τελικό κυπέλλου. Και μπαίνει το γκολ του Ενρίκε. Εντάξει, το οποίο δεν καθορίζει για τίποτα, εντάξει, δεν είναι σε κρίση. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Ανθρώπινο λάθος, δεν λέμε. Ναι. Και δείχνει το replay, ας πούμε, τηλεόραση. Και λέει, γυρνάει κοπέλα και σου λέει, α, ακυρώθηκε τον γκολ, έτσι. Άντε, εξηγήσει αν είσαι από αυτού τώρα. Όχι, να τη πίσω. Εκεί μπορεί να πουλήσει παπά όμως. Δηλαδή, εκεί περνάει. Δηλαδή, είσαι από αυτού και τη λε. Δεν είναι γιατί έρχεται από πίσω ή. Όχι, δεν είναι γιατί τόσα χρόνια. Ναι, έτσι μας... ναι. Είναι γι' αυτό μια. Ναι. Ή ότι υπήρχε λάθος θέση, ήταν δύσκολη. Εκεί σε βολεύει. Δηλαδή το, ναι. Το εξηγείς όπως θέλεις, το πλάθεις έτσι ωραία σαν πλαστελίνη. Το κάνεις όπως θέλεις, άμα είσαι παοκτσής. Άμα είσαι άγγιζης ή ανάποδος. Εγώ νόμιζα, άμα είσαι παοκτσής, θα πεις ρε παιδί μου ότι. Εντάξει ρε παιδιά, μια φάση είναι το πέναλτι το προηγούμενο. Για τη γυναίκα πλέον. Ναι, το παρασάρεις όπως θέλεις. Για τη γυναίκα, άμα τη πεις το προηγούμενο που τη τράβηξε δεν θα πει, θα σου πει. Τι φάση δηλαδή, επειδή δεν είναι το προηγούμενο, δεν είναι το σκεφτό. Κατάλαβε, δηλαδή δυσκολεύει το ναι, πράγμα. Ναι, δυσκολεύει το πράγμα. Αυτό είναι δηλαδή εκεί που πα να πει, υπάρχει επειδή μαθηματικά είναι το ποδόσφαιρο. Ένα συν ένα ίσον δύο. Ναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι, όχι. Είναι, υπάρχουν πολλήπλευρες, έτσι, ποικιλόμορφες εξισώσεις. Έτσι, ακριβώς. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ λέω, λυπάμαι τον υπόπτη. Γιατί είναι κρίμα πραγματικά να κάνει ένα τέτοιο λάθος, ανθρώπινο. Λάθος στο. Όλα είναι ανθρώπινα. Λάθος μέχρι να αποδείξει τον αντίο. Μέχρι να ράξει. Μεγάλη εξήγηση. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον καθηγητή διαιτησίας, τον κύριο Καλφόγλου, ο οποίος μας υποδεικνύει την φάση. Αυτός είναι με το κίτρινο παίκτη ΑΕΚ. Αυτός με το κίτρινο είναι ο παίκτη ΑΕΚ, ο οποίος. Εδώ βλέπουμε τον παίκτη ΑΕΚ. Καλύπτει, ολοφάνερα καλύπτει του παίκτε του ΠΑΟ. Το επόμενο kick-off θα αρχίσει με αυτή τη φάση, λες. Λογικά ναι. Έτσι πρέπει να αρχίσει. Η σκόνη δεν έχει πέσει ακόμα, όπως λέμε. Η μπάλα φεύγει από το πόδι του, νομίζω είναι ο Λέο Πατσοκράτη Σέντρα. Και πηγαίνει στο κεφάλι του Πέντρο Ρίκε, ο οποίος βλέπουμε εκεί πίσω, καλύπτεται ολοφάνερα από τον συμπαίκτη του. Ο οποίος έχει μπει μόλις στο παιχνίδι, ε. Έχει πάρει την οδηγία από τον Ήβιτς, κάτσε μπροστά. Ναι, κάτσε μπροστά, δεν θα το δώσει, είπε ο Βλάντερ. Και έγινε ότι έγινε. Εντάξει, και έχουμε και για πρώτη φορά άμεση. Γιατί συνήθως ας πούμε οι επόπτες επειδή μου λένε δεν σχολιάζω, δεν κάνω. Έχουμε άμεση ευθύνη. Ναι, ανάλυση ευθύνη, βέβαια. Και όπως είπε και ο Τίγρης, ο οποίος απασφάλισε, δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Ναι. Ότι οι συγγνώμες είναι για το Άγιο Νόρο. Τι κάνει το Άγιο Νόρο. Παρατήθηκε, ναι. Α, τον επόπτη. Είναι αυτός είναι ο ορισμός του ξυλώματος. Ξυλώθηκε ο επόπτης. Οι συγγνώμες είναι για το Άγιο Νόρο που είπε και ο Ναι. Ότι δεν νομίζω να άρεσε πολύ αυτό στον Ιβάν γιατί είναι θρήσκος πολύ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πριν την έναρξη του αγώνα έλεγε ο Σαββίδης, έλα να κάτσει μαζί μου. Όχι, έλα εσύ να κάτσει μαζί μου. Τον έδωσε χιλόπιτα τον Ιβάν, ξεκάθαρα. Ναι. Ο Μπέος που ήταν εδώ στο γήπεδο, δεν τον είδα. Ο Μπέος ήταν έξω διαδικαστικά εκεί πέρα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι και απαγορεύεται, απαγορεύεται η είσοδο στα γήπεδα. Βέβαια. Διοργάνωσε το τελικό. Καταρχά να πούμε λίγο κάτι. Ότι αυτό που ζήσαμε ας πούμε, το Σάββατο ήταν η επιτομή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, αν μπορούσε ας πούμε, να έρχονταν ένα εξωγήινο στην Ελλάδα και να. Ναι. Τι αυτό είναι το ελληνικό ποδοσφαίρο. Είναι αυτό. Κάτσε να δει αυτόν τον αγώνα από την αρχή. Δηλαδή ούτε στην ώρα του δεν άρχισε. Και δικαιωθήκαμε γιατί λέγαμε τι ώρα θα γίνει, θυμάσαι. Εντάξει, δικαιωθήκαμε σε όλα όσα είπαμε. Και για το κλίμα που δεν υπάρχει. Είπαμε να μην πέσει. Και για του οπαδού που είχαν για Τσίπουρα. Τα είπαν εκεί πέρα. Φάνηκε πάνω στη γέφυρα και έκαναν ανταλλαγή λαβάρων. Η αλήθεια είναι ότι είναι ιδανικό. Εγώ αυτό το προτείνω. Είναι ιδανικό για κάθε παιχνίδι στο οποίο θα υπάρχουν οπαδοί των δύο ομάδων. Δηλαδή, να υπάρχει μια πεζογέφυρα. Δεν νομίζω ξαναγεί ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Ναι, να υπάρχει μια πεζογέφυρα πάνω. Βέβαια, να βάλουμε στρώματα από κάτω. Έτσι, ναι. Μην τα τραμπολίνο, να πούμε κάτι. Δηλαδή, όταν πέφτει, άμα πέσει κάποιο, να μην χτυπήσει. Ναι. Να υπάρχει μια πεζογέφυρα από πάνω, να δίνουν τα σιούτια του. Επειδή δεν ενοχλήσαν κανέναν. Όχι, δεν ενοχλήσαν. Δηλαδή, δεν ενοχλήσαν κανέναν. Μα οι αστυνομικοί από κάτω βγάζανε selfie νομίζω. Ναι, γυρίσει. Εγώ νομίζω ότι κάποιοι δεν κατάλαβαν καν ότι από πάνω γινόταν αυτό. Μπορεί να μην ήξεραν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα πάνω, είναι και αυτό. Ο Ήβιτς δεν το κατάλαβε σίγουρα. Ο Ήβιτς δεν το κατάλαβε, όχι, δεν το είπαν. Γενικά ο Πάοκ δεν αντιλήφθηκε κάτι λάθος. Καλά, εντάξει, ναι. Αυτό συμβαίνουν αυτά. Μπορεί να μην ήταν μέσα στο γήπεδο εκείνη τη στιγμή, μπορεί να ήταν μέσα, να ήταν σε συγκέντρωση για το παιχνίδι. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν το κατάλαβε η αστυνομία ο Λοιπόν. Να υπάρχει του ύψης, το αυτή η πεζογέφυρα να προβλέπεται ώστε να συναντούν οι δύο παδί των δύο ομάδων να δίνουν τα σούτια τους. Τώρα, κάποιος θέλει να το φέρει στα άκρα και να μαχαιρώσει κάποιον. Δικαίωμά του. Σε τελική ανάλυση και αυτός που πάει εκεί πέρα, τι ψάχνετε. Ψάχνετε. Άμα δεν θα βρει μετά λέει, δώσαν τα σούτια τους σε κάποια φάση και μετά πήγαν να αγκαλιαστήκαν. Λέει και πήγαν και ήταν μαζί το παιχνίδι. Ναι, ορίστε.
Λοιπόν, να δίνουν το ασχετή, να ξεθυμαίνουν τα παιδιά, να τελειώνουμε. Και όπως αποδείχθηκε επί του πρακτέου, στο τελικό δεν έγινε τίποτα. Ναι. Το καλύτερο να παίρνει το πρωτάθλημα. Το κύπελλο. Το παιχνίδι τελείωσε κανονικά, δεν μπήκε μέσα κανένα. Είχαν ξεθυμάνει τα παιδιά, έρμενε. Τα είπαν, τελείωσε το θέμα. Μια ωρίτσα πριν το παιχνίδι. Τα σούτια στις πεζογέφυρες, οπότε προτείνω, η πρότασή μου είναι να κάνουμε πεζογέφυρες. Να κάνουμε πεζογέφυρες σε όλα τα γήπεδα πλέον, να υπάρχουν πεζογέφυρες, να προβλέπετε ή σε τελική ανάλυση, να προβλέπετε ένα ραντεβουδάκι με αστυνομικό κλειό έξω από το γήπεδο ή οπουδήποτε τέλος πάνω στα κοντά. Από το μικρόφωνο. Λοιπόν, να δίνουν τα σούτια στα παιδιά να ξεθυμαίνουν. Ναι, όχι, δουλεύει. Δουλεύει από ό,τι φάνηκε και έχει πιστή εφαρμογή. Δηλαδή, για να το κάνουμε και λίγο, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να νομίζει ότι εμείς θα διακομωδούμε και. Τα παίρνουμε σε αστείο. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, και ακόμα και αυτός που έφαγε το μαχαίρωμα, και ακόμα και ο άλλος που έφαγε την κλοπιά ή το οτιδήποτε, αξίζουν και τα παθαίνουν. Γι' αυτό λοιπόν τα διακομωδούμε. Γιατί γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι αξίζουν και τα παθαίνουν. Είσαι εκεί πέρα, μπλέκεσαι, καλά πάθεις. Είδες και ένα τύπο που ήταν δίπλα ζεν. Ναι, ναι, που δεν ασχολείται. Κάθε μέρα, ναι. Αυτό ήταν ο Θουκυδίδης, έγραφε την ιστορία. Ναι, είναι ο ιστορικός. Τρώει τα σούτια άλλη δίπλα και εντάξει. Και είναι αυτό που γράφανε. Όταν δεν σε νοιάζει και πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή που κάθεσαι εκεί πέρα και είναι και ένα τύπο με ένα πανκ. Με το μαλλί το τέτοιο που. Εντάξει, που πάλι δεν τον νοιάζει. Δεν νομίζω ότι τζάμπα κολλήσαμε και στην αρρύθμιση από τα καρεκλάκια. Ναι, δεν χρειάστηκε. Δεν μείνανε και πολλά. Δεν μείνανε και πολλά πρώτο, ναι. Άλλο τι σημασία έχει άμα είναι ρυθμημένο ή όχι, άμα το κοπανά στο κεφάλι του λουνού. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. Δεν το θέλει ρυθμημένο, δεν έχει πρόβλημα. Και φυσικά η λύση. Η φοβερή λύση που προκρίνει και ο υφυπουργός είναι να μην ξαναγίνουμε μετακινήσεις οπαδών. 100%. Ή να μην ξαναγίνουν το λίγλε. Ή να μην ξαναπάξουμε μπάλα. Και αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, πονάει χέρι, κόβει χέρι. Ναι. Δηλαδή, ναι. Βέβαια, για να λέμε όλη την αλήθεια, η πολιτεία έχει σε πρώτο ίχνος σοβαρή συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι. Άπαντε, έχουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή, ναι. Η πολιτεία, ας πούμε, δεν μπορεί να βγάλει το κεφάλι της έξω από όλα αυτά. Όχι, πράγμα. Φυσικά, αλλά δεν μπορεί να φταίει μόνο η αστυνομία και πάντα η αστυνομία. Έτσι, προφανώς. Δηλαδή, πρώτα φταίνε οι στρατοί, οι ομάδες. Έτσι ακριβώς. Και βέβαια να τα πούμε. Και η αστυνομία, η οποία τι να κάνει, δηλαδή, και η αστυνομία, να κάτσει. Έχει κλείσει όλο το γήπεδο και έχει αφήσει. Εντάξει, λάθος. Φυσικά έπρεπε να έχει αστυνομία και πάνω στην πεζογέφυρα. Αλλά. Όχι, άμα όλο θέλει να πάει μαχαιρό στον άλλον. Δεν καλά, θα πάει να το μαχαιρώσει. Θα πάει να το μαχαιρώσει. Αλλά το θέμα δηλαδή, είναι το εξής. Και λίγο υποκριτικό αυτό το πράγμα. Για την αστυνομία τα έχουμε πει πολλές φορές. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Λίγο ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι πασιφανές πλέον ότι δεν ενδιαφέρονται. Και, δηλαδή. Η πιο μεγάλη υποκρισία για μένα, η οποία το νομίζουμε και λίγο σοβαρά, παίχτηκε και τις τελευταίες ημέρες με το παιδί που σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος σκοτώθηκε από ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα προσπαθώντας να αποφύγει το ξύλο. Μια κατάσταση. Ναι. Όλοι αυτοί που βγήκανε και ζητήσανε να σταματήσει πλέον η βία ήταν οι ίδιοι ακριβώς οι οποίοι μαλώνανε στον τελικό κυπέλλον. Οι ίδιοι που κρατήσανε μετά ενός λεπτού σιγή. Λοιπόν. Οι ίδιοι που μαλώνανε βγήκαν και κρατήσανε μετά ενός. Μπήκαν μέσα στο μάτσο και κρατήσανε ενός. Τουλάχιστον είχαν την ευτυχία σε εκείνο το λεπτό που δεν τα κάνει λεπτό, ήταν 20 δευτερόλεπτα. Να μην παίξουν σούτια. Δηλαδή το σταματήσαν τα παιδιά για ένα διάστημα, ρε παιδί μου. Εντάξει, σου λέει τιμή και στον νεκρό. Βέβαια, το υποκριτικό της υπόθεσης είναι και για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Που γίνεται ό,τι γίνεται με το παιδί αυτό, που, το οποίο ας αναπαυθεί, ας πούμε, η ψυχή του, και βγαίνει η ΠΑΟΚ και είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ο Ιωάννης Σαββίδης και να λέει ότι δεν έγινε τίποτα. Και να είναι όλα καλά. Και να έχει γίνει πριν από μερικές μέρες αυτό το πράγμα. Ναι. Και να λέμε για τους οπαδούς γιατί κακοί που είναι και το ένα και το άλλο. Και όλα ήταν καλά και άρτια αργωμένος τελικός. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν. Εντάξει. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα που είμαστε, έχουμε πει ότι είμαστε μόνο για να. Για μετά τις καταστάσεις. Δηλαδή μετά τις καταστάσεις μπορούμε να τα κάνουμε όλα πολύ καλά. Δηλαδή όταν γίνει ένα περιστατικό μπορούμε όλοι να βγούμε να πούμε τι δεν έγινε καλά. Τα συλληπιτήρια και όλα αυτά, την επόμενη φορά θα ξαναγίνει το ίδιο. Οι ευθύνες δεν ανήκουν σε κανένα. Η ευθύνη είναι ορφανή, το έχουμε πει αυτό. Είναι πασιφανές πλέον στην Ελλάδα ότι είναι ορφανή. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να αφήσουμε και την υποκρισία. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, εγώ είμαι ΑΕΚ. Έτσι. Δήλωση. Ναι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος. Να λέμε ότι είναι ΑΕΚ. Δηλαδή, έχει δικαίωμα η ΑΕΚ να φωνάξει για διαιτησία. Γιατί? Για τον απλούστο το λόγο ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος. Πώς πάρθηκε, δηλαδή έχουμε πολύ κοντή μνήμη. Εντάξει, με το ίδιο σκεπτικό ρε, κανένας δεν έχει δικαίωμα να φωνάξει για διαιτησία. Η ΑΕΚ επέστρεψε στους τίτλους το 2011 με εκείνο το πράγμα που έγινε με τον Ατρόμητο. Ναι, ναι. Τα ξεχνάει κανένα. Δεν τα ξεχνάω αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να λέμε και τα. Οπότε είναι υποκριτικό για μένα να μιλάμε για διαιτησίες και τέτοια. Όλοι τα έχουν κάνει, όλοι θέλουν να τα κάνουν. Όλοι επιζητούν να τα κάνουν. Και έτσι θα γίνεται μια ζωή. Αυτό θα είναι το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχει σημασία αν θα κάνει ομάδα. Έχει σημασία το τι θα κάνεις πίσω από τις κουρτίνες. Αυτό είναι το πρωτεύον. Πάντα αυτή ήταν η κανόνα σου.
SAE. Και όσο γίνονται αυτά, εμείς θα μιλάμε για αυτά και δεν μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Αυτό ακριβώς. Έτσι, για ένα γκολ, ας πούμε, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ και από την κίνηση που έκανε ο Τζάλμα Κάμπος που άφησε τον Τζιγκρίνσκι να χορεύει τα τσάμικο. Και... δεν υπάρχει Τζιγκρίνσκι στη φάση και, και φυσικά να μην σχολιάσουμε, ας πούμε, το πόσο φορμαρισμένο είναι ο Μπίσες στα τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ναι. Να μην πούμε για το λάθος του Γλύκου. Το οποίο... να μην πούμε για το λάθος του Γλύκου. Είναι ένα ανθρώπινο λάθος. Είναι μια κακή στιγμή. Ναι, δηλαδή, ναι. Έβγαλε τον γκολ γόλα το 25 ο Τιτάνας. Αδελφός. Πιάσαμε και το στοίχημα κατάκτηση ΠΑΟΚ δύναμη. Ναι. Ο Τιτάνας ο Γλύκος το βγάζει. Πραγματικά, δηλαδή παραγγελία να τα έχεις κάνει δεν θα ήταν. Όχι, όχι, ήταν απόλαυση. Ήταν απόλαυση. Και σκέψε ότι πήγε πάω κάικα, έτσι. Δηλαδή σκέψε ότι μπορούσε να γίνει άμα πάει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή πάω κάικα. Είναι και ξαδερφάκια αυτό, ναι. Ναι. Φάνηκε αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Τα είπαμε όλα νομίζω, εντάξει. Θέλουμε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας τόσο και στο inbox στο Facebook, τόσο και στο chat του www.betarades.gr, να κάνετε like στο fanpage μας στο Facebook, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και φυσικά περιμένουμε και τα mail σας στα support@betarades.gr.